Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και λέω από το Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε το πιο γλίγορα σοκολατένιο σουφλέ μέσα σε μία κούπα σε μόλις ένα λεπτό. Πάμε να σας δείξω τι υλικά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλιές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας άγλυκο κακάο, 1/4 κουταλάκι του γλυκού baking, 2 κουταλιές της σούπας γάλα και 2 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο. Και στο κέντρο, επειδή είναι το χαρακτηριστικό του σουφλέ να είναι στο κέντρο ιδιαίτερα υγρό, θα βάλω 1 κουταλιά του γλυκού μερέντα. Ο λόγος γιατί δεν έχω βάλει το αλεύρι και την κρυσταλλική ζάχαρη, τα έχω δηλαδή ξεχωριστά μετρήσει όπως εδώ πέρα στα μπολάκια, είναι για να δείτε πόσο είναι 1 κουταλιά της σούπας όταν βάζω μέσα στο ποτήρι. Γι' αυτό θα σας δείξω τώρα, δηλαδή βάζουμε πρώτα το αλεύρι και δεν βάζω γεμάτες κουταλιές, βάζω κοφτές. Τόσο, 1, 2. Και εδώ θα βάλω τώρα τη ζάχαρη, πάλι κοφτή να είναι, 1, 2. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και τρίτη κουταλιά, όποιος το θέλει ακόμα πιο γλυκό. Αλλά σε αυτήν την αναλογία που σας δίνω φτάνει δηλαδή 2 κουταλιές. Μετά βάζω το κακάο. Είπαμε λίγο baking, 1/4 κουταλιά του γλυκού, το γάλα και το λάδι. Και αυτά τώρα με ένα μικρό σύρμα θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα κάνω το εξής. Παίρνω λίγο από το μείγμα, μάλλον πρώτα θα πάρω 1 κουταλιά του γλυκού μερέντα. Παίρνω τώρα λίγο από το μείγμα που είναι μέσα στο κέντρο, το σηκώνω και βάζω μέσα στο κέντρο τη 1 κουταλιά μερέντα. Και σκεπάζω με το ζυμάρι που είναι για το σουφλέ. Και έτσι όπως είναι, θα πάει τώρα η κούπα μας για ένα λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων. Εξαρτάται πάνω πώς είναι το δικό σας το φούρνο μικροκυμάτων. Πρέπει να κοιτάξετε. Το δικό μου πάντως το βάζω στο πιο δυνατό για ένα λεπτό ακριβώς. Βάζω τώρα το φουρνάκι μου στο ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα να σας πω, πού θα τοποθετήσετε το ποτήρι. Στη μέση εδώ το βάζετε, έχει την πιο μικρή θερμοκρασία. Η πιο μεγαλύτερη είναι πάντα στην άκρη. Γι' αυτό και εγώ το τοποθετώ το ποτήρι πάντα στην άκρη και το αφήνω στην άκρη για ένα λεπτό. Και έτσι θα ψηθεί ακριβώς όπως πρέπει. Και έτοιμο είναι το σουφλέ μας. Από πάνω φυσικά μπορείτε τώρα να βάλετε και ό,τι θέλετε για να το σερβίρετε. Μπορείτε να βάλετε κλασικά παγωτό, ακόμα και λίγη γλυκιά σαντιγί. Και αυτό. Εγώ το μόνο που κάνω είναι βάζω λίγο άχνη ζάχαρη. Και το σερβίρω έτσι. Αυτό το σουφλέ είναι τόσο πανεύκολο, ακόμα και τα παιδιά μπορούν να το κάνουν. Κάτι ακόμα να πω για το σερβίρισμα. Μπορείτε φυσικά να το κάνετε σε ποτήρι. Μπορείτε όμως, αν έχετε καλεσμένους, να κάνετε ένα πάρα πολύ γλίγορο σουφλέ, χωρίς να πρέπει να, όπως το κλασικό, αν σας έχει πετύχει ή αν το έχετε βάλει επιπλέον λεπτά και το έχετε ήδη ξεχάσει στο φούρνο, είναι κάτι που μπορείτε ακόμα να το κάνετε σε φορμάκια σουφλέ και να βάλετε και μία φρουτοσαλάτα, λίγη σαντιγί και να το σερβίρετε σαν επιδόρπιο. Εγώ εύχομαι να σας αρέσει, να το δοκιμάσετε. Κάντε τη συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ.